Χαίρετε φίλες και φίλοι εδώ από το Χριστόδου Κάρβουνο, όπου σήμερα για την 10η αγωνιστική της Evolution League έχουμε το ματσάκι ανάμεσα σε ανυπόταχτους Γαλάτες και Cavaliers. Οι Γαλάτες από τη μία με ρεκόρ 6-3 κόντρα στους Cavaliers, το οποίο μετρούν 3 νίκες και 6 ήττες. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Cavaliers να είναι στην πρώτη επίθεση και έχουμε και νωρίς το πρώτο τρίποντο από τον Χριστόδου Λου, που θα ανοίξει το σκορ για το 0-3. Πάμε να δούμε και λίγο πεντάδες. Έχουμε Φώτου, Δημογέροντα, Καζάνα, Λαδάκη, Ανδρικόπουλο για τους Γαλάτες, ενώ από την άλλη Βλαχούλης, Καζάνης, Κούκης, Χρυσοδούλη και Σμέτης ξεκινούν στην πεντάδα των Cavaliers. Ακόμα ένα τρίποντο άστοχα τη φορά όμως από τον Σμέτη. Γαλάτες τώρα στην επίθεση, τον Δημογέροντα να αφήνει δίπλα του στον Λαδά και να σας δέχει στο τρίποντο. Θα πάρει ακόμα μια προσπάθεια εκτός ισορροπίας αυτή τη φορά, άσπρηση και αυτή όμως. Ανανέωσαν ξανά την επίθεση τους οι άσπροι, παραμένουν στην επίθεση. Δημογέροντας φτάνει κοντά, Καζάνης έμεινε μπροστά του, τον έπαιξε καλή άμυνα. Τζανέτος Ανδρικόπουλος μπήκε με φόρα στην φάση. Και έτσι οι Γαλάτες είναι και πάλι στην επίθεση. Δημογέροντας έκανε την κίνηση, βρίσκει λίγο χώρο αλλά στοχή στην προσπάθεια του ο Καζάνας. Κούκης κοντά του για να δώσει το σκηνό Σμέτης, κρατάει ο Κούκης, ο οποίος είναι ξανά διαθέσιμο σήμερα για τους Cavaliers μετά τον τραυματισμό του. Το Δούλου προσποιείται στα 5 δευτερόλεπτα, 4 η μπάλα στη γωνία, Καζάνης θα εκτελέσει, βρίσκει σίδερο Χριστοδούλου όμως εκεί να μαζέψει το σκουπίδι και να σκοράρει. Ακόμα ένα καλάθι από τον ίδιο, είναι ο μόνος παίκτης που σκοράρει μέχρι στιγμή στο μάτς, γι' αυτό το 0-5. Ο Γέροντας, Ανδρικόπουλος, θα περάσει στον Καζάνα, αφήνει απέναντι εκείνος. Δημογέροντας θα το πάρει, το σουτ δεν το βάζει. Θετικό rebound όμως, Λαδάς. Πέρασε, κέρδισε το φάουλ. Και έχουμε βολές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουμε δύο βολές, όπως δείχνει και ο ρέφερι για τον Λαδά, ο οποίος είναι δεστημένος στην γραμμή. Των Γαλατών. Τελεί τώρα την δεύτερη για να τη βάλει για το 1-5. Πρώτος πόντος για τους σημερινούς γηπεδούχους. Κούκης. Στην κερδίσα από το σκήνι του Σμέτη, αστοχή όμως. Λαδάς κατεβάζει. Πέρασε η πάσα του για τον Ανδρικόπουλο, κακό τελείωμα από εκείνον. Κούκης πήρε. Ναι, το κέντρο. Είναι δίπλα του στον Σμέτη, εκτελεί για τρεις αυτός, δεν βρίσκει στόχο. Χάρισε το rebound το Φωτού. Λίγο να γίνει το λάθος, κρατούν όμως οι Γαλάτες. Με τον Δημογέροντα, ο οποίος βρήκε την πάσα. Αυτό έχει ο Καζάνας. Κούκης έχει δεχτεί το φάουλο από τον Ανδρικόπουλο. Συνέχεια στο μάτς με τον Κούκη να οργανώνει ακόμα μια επιθυσία για τους Cavaliers. Σμέτης από κοντά, δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα σε καλάθι, μάζεψε ο Καζάνας. Λαδάς. Κρατάει με το Κούκη μπροστά του Δημογέροντας τώρα. Επάνω του Χριστοδούλου για να αναλάβει το μαρκάρισμα του. Δημογέροντας στα 9. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Γαλάτες. Ο Δημογέροντας πάει από τα αριστερά του, φεύγει πάλι από τα χέρια. Με κατοχή. Είναι για τους Cavaliers, όπως λέει ο ρέφερι. Άρα τη διαμαρτυρία του Δημογέροντα, παίζουν και γρήγορα οι φιλοξενούμενοι. Καζάνης
Κυριακής. Αφήνει πίσω του στον Σμέτη, αστοχό το σου 2 πόντων. Ο Γέροντας τώρα κουβαλάει για τους Γαλάτες. Εξαιρετική η πάσα του, τον επιλέγει και πάλι ο Καζάνας. Φώτου. Ανδρικόπουλος είναι ο εκτελεστής, δεν μπαίνει το καλάθι, μαζεύει ο Καζάνας. Και ανανέωση τώρα για τους Γαλάτες, οι οποίοι έχουν 4 δευτερόλεπτα. Νέο τρίποντο, άστοχο και αυτό. Κούγης. Πέρασε η πάσα του. Και στο δούλο δεν μπόρεσε να βρει μια γρήγορη επίθεση. Θα το πάρει το σούτ από το πλάι, αστοχή ο Χριστοδούλου. Λαδάς. Σταματάει σε σετ. Επίθεση τώρα οι Γαλάτες, με τον Λαδά να κρατάει το ρολόι στα 10 δευτερόλεπτα. Πυροδημο Γέροντας εκτέλεσε για 3 και το βάλε κιόλας. Πρώτο τρίποντο και για τους ανυπόταχτους Γαλάτες, διαχειρός Δημογέροντα θα έρθει. Με το 4-5 στο πόντο πλέον χρειάζουν οι γηπεδούχοι. Με ένα 5 λεπτό ακόμα να απομένει στην πρώτη περίοδο. Με τις κλίσεις και καλά από Λαδά και Καζάνα. Μάλα κατέληξε εκτός. Βαλίος ωστόσο παράμενει στην επίθεση. Έχουμε και μια πρόσωπα τώρα για τους Γαλάτες. Κούκης πήρε και εκτέλεσε αμέσως και θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 4-8. Δεύτερο τρίποντο αυτό για τους Κουβαλίρς, το σύν 4 τώρα οι φιλοξενούμενοι. Αλάνης, άφησε τον Δημογέροντα. Δούστος, πάλι Δημογέροντα στην κορυφή με τον Κούκη πάνω του. Θα το πάρει το σούτ εκείνος και θα τον βάλει. 7-8. Και πάλι ο Δημογέροντας εκτελεί και φέρνει ξανά την ομάδα του στο μείον 1. Στο δούλου αφήνει στον Κούκη. Λαχούλης. Γύρω ο Κούκης. Κάνει τις τρίπλες, αφήνει στον Καζάνη. Καζάνης παίρνει και πάλι, θα εκτελέσει αμέσως. Δεν παίρνει το καλάθι, ευκαιρία για το προσπέρασμα των Γαλατών τώρα. Βούστος φτάνει κοντά και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 9-8. Για πρώτη φορά μπροστά στο μάτς οι Γαλάτες τώρα. Θα γίνει και το κλείσμα από τον Λαδά, ο οποίος θα περάσει. Έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του, δεν τον ακολουθεί κανείς. Και έτσι σαν σε προπόνηση θα σκοράρει για το 11-8. Κούκης. Λαδάς μένει κολλημένος πάνω του. Πιέζει για να κάνει ακόμα ένα κλέψιμο. Έχει γίνει το φόλο από τον Κούκη στην συνέχεια. Μπεξαβάς και Καλούλη στο μάτς για τους Γαλάτες, ενώ έχουμε και το πρώτο time out του μάτς και είναι για τους Κουβαλίες. Συνέχεια στο μάτς έπειτα από το time out με τον Ντούστο να πηγαίνει σε μια γρήγορη ενέργεια. Εξαιρετικό λοιπόν στη συνέχεια και καλή άφηση από τον Στρατιωσκάκη. Για το 13-8 πλέον των Γαλατών, οι οποίοι την ώρα που κάνανε το προσπέρασμα τον καταφέρει να φτιάξει μια μικρή απόσταση. 5 πόντων τώρα. Σουτ για 3 πόντους. Αναπηδάει μπάλα στο Στεφάνι και καταλήγει εκτός από το σουτ του Βλαχούλη. Περχαβάς. Μέλα στον Ζούστο. Και μπροστά από τον αντίπαλο του ο Καλούλη, αλλά έχουν γίνει 3 δευτερόλεπτα. Θανασόπουλος κατεβάζει. Ο Θανασόπουλος ο οποίος έχει περάσει τώρα στο μάτι για τους φιλοξενούμενους. Κατζάνης. Περνάει ο Χριστοδούλου. Πήρε τα βήματα. Και θα κερδίσει τώρα και τις δύο βολές από τους αντιπάλους τους. Τους αντιπάλους του, με συγχωρείτε. 2-22 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Χριστοδούλου. Για να δώσει ένα τέλος στο σέρι των Γαλατών. Θα το κάνει με την πρώτη βολή.
Τελείωσα την δεύτερη για το 13-9. Από το 4-8 είχαν σκοράρουν οι Cavaliers. Το 13-9 τώρα το σκορ. Μέλα στα δεξιά στο Μετχαβάς Καστίπασα. Δεν πέρασε όμως στην συνέχεια για τον Φραντζεσκάκη Πάσα που προσπάθησε ο Καλούλη. Στην άλλη πλευρά ο Χρυσοδούλου έχει γίνει και το φάουλ. Έχουμε νέο time out τώρα για τους ανυπόταχους Γαλάτες. Επιστροφή έπειτα και από το time out των Γαλατών στο 13-9 το σκορ. 1.55 ακόμα απομένει για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Έγινε το λάθος εδώ από την πλευρά των γηπεδούχων. Έτσι επιστρέφουμε γρήγορα στην επίθεση και πάλι υπάρχει στον Cavaliers. Τον Καζάνη να τσεκάρει τις επιλογές του, αυτή στα δεξιά. Αλλά ακόμα στα δεξιά στον Χριστοδούλου. Να πουλή άφησε στον Καζάνη, εκείνος θα πάρει την εκτέλεση. Είναι άστοχο το σούτ όμως. Γαλάνης. Ροδούστος θα εκτελέσει για 3 και θα μπει μέσα η μπάλα. 16-9. Επόμενα τρίποντο για τους Γαλάτες. Ο Δούστος αυτή τη φορά είναι εκτελεστής, ο οποίος ανεβάζει την διαφορά για την ομάδα του. Από κοντά ο Φραντζεσκάκης άφησε έξω, ο Μπετχαβάς εκτελεί για 3. Αυτή τη φορά δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Καζάνης. Υπήρξε ένα θεματάκι με την κάμερα, το οποίο λύθηκε. 7 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Είναι μόνος του, επέλεξε να εκτελέσει και πολύ έκανε. Πολύ καλά έκανε. Έχει τον Γαλατόν ο Γαλάνης, ο οποίος θα ευστοχίσει για το 19-10, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουν και πάλι οι δύο πεντάδες για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς. Βρίσκει τους ανυπόταχους Γαλάτες να προηγούνται με 19-10. Ανδρικόπουλος τώρα για τους γηπεδούχους. Ξέφυγε για λίγο από τα μαρκαρίσματα ο Φραντζεσκάκης. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει αρχικά, ούτε στη συνέχεια κατάφερε να βρει στόχο. Το Δούλου φεύγει γρήγορα τώρα στην άλλη πλευρά. Θα τελειώσει μόνο στη φάση, αλλά όχι με επιτυχία. Μολιώνοντας τσεκάρει γύρω του, στο Δούλου πάει να τον δυσκολεύσει κάπως το κατέβασμα. Γαλάνης, μια ψηλή πάσα η οποία πέρασε για τον Καλούλη και πάλι Γαλάνης από πολύ μακριά θα εκτελέσει. 22-10. Την τρίποντη εκτέλεση του Γαλάνη, ο οποίος και στο φινάλι του πρωτοδεκαλέπτου πέτυχε ένα τρίποντο. Ενώ τώρα ανεβάζει την διαφορά πλέον στο 12. Ομογέροντας. Κρατάει στην κορυφή, περιμένει τις κινήσεις. Πυρογαλάνη στα δεξιά. Ομογέροντας πρέπει να εκτελέσει καθώς τελειώνει ο χρόνος. Σέρβολη προσπάθειά του. Κάπως έτσι τελειώνει και ο χρόνος επίθεση για τους ανυπόταχους Γαλάτες. Οι οποίοι προχώρησαν και σε αλλαγές τώρα. Με τον Φώτου να επιστρέψει στο μάτς. Καζάνης. Βάλα φτάνει στον Σμέτη. Για 2 Χριστοδούλου, δεν μπαίνει το καλάθι, μάζεψε ο Δημογέροντας. Επιχειρεί μια μακρινή πάσα για τον Φώτου, ωραία συνεργασία εδώ οι Γαλάτες. Και θα έρθει το γρήγορο καλάθι από την ωραία συνεργασία για το 24-10. Ο Ανδρικόπουλος είναι αυτός που τελείωσε. Για το συν 14 πλέον των Γαλατών. Λίγο εδώ να γίνει και το κλέψιμο.
με τρεις για τρεις αστοχή. Στο δούλιο μια σφαλιάρα κρατάει την μπάλα στην κατοχή των Cavaliers. Αλλά στη γωνία εκείνο στο δούλιο εκτελεί για τρεις και αυτός άστοχος όμως. Καζάνη στήριξε ανάμεσα στα κορδιά. Σκόραρε για το 24-12. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Γαλάνης, δεν βρήκε στο χώμος. Ζητάει για αλλαγή στη θέση που θα περάσει ο Ελλάδας. Συνέχεια με Αθανασόπουλο. Για τρεις το σούτ του Χριστοδούλου δεν είναι καθόλου καλή εκτέλεση όμως. Ελλάδας στην άλλη πλευρά. Φτάνει μέχρι το lay-up, δεν μπορεί να σκοράρει. Χριστοδούλου τρέχει για τους Cavaliers. Θα δεχτεί το foul. Όχι, δεν ήταν foul τελικά. Καστύπασε για τον Σακελαρίου. Περνάει ο Καζάνης, πάει σε μια προσωπική ενέργεια, δεν μπορεί όμως να φέρει τους δύο πόντους. Δημογέροντας. Κατάει ο Ανδρικόπουλος και πάλι Δημογέροντας. Έχουμε φάουλ που έγινε μακριά από την μπάλα τον Αθανασόπουλο. Πάνω στον Καζάνα έγινε, αν δεν κάνω λάθος. Δημογέροντας είναι επαναφορά. Πήρε ο Ανδρικόπουλος, σηκώνεται με το δεξί, δεν το βάζει. Καζάνας όμως ήρθε εκεί για να μαζέψει. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους άσπρους. Με τον Λαδά να κρατάει. Και τον Καζάνη να είναι μπροστά του. Λαδάς κάνει τις τρίπλες, τριφογυρίζει. Αφήνει στον φόρ του, εκείνος θα εκτελέσει για τρεις, καθόλου καλό το σουτ. Αλλά ο Σμέτης έχει βρει την μπάλα. Έχει λήξει ο χρόνος όμως. Για 13 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Να πούλεις. Πήρε ο Αθανασόπουλος, αφήνει στα δεξιά. Στο Τσακελαρίου εκτελεί για 3. 24-15. Μογέροντας. Μονοψήφιο και βάλει διαφορά για τους Cavaliers. Ο Βίλος το λεφωμένο 9 τώρα. Καλδάς πάει μόνος του, μένει στον αέρα και σημαδεύει σωστά για το 26-15. Θανασόπουλος Μέτης αμέσως θα πάρει το σουτ και πολύ καλά κάνει. 26-18. Δεν δίστασε να εκτελέσει ο Σμέτης, βρήκε στόχο. Στις 8 πλέον η απόσταση. Δημογέροντας, πυρολαδάς. Κολλημένος πάνω του ο Σμέτης, δεν του αφήνει επιλογή για σου. Λαδάς συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του, 5 δευτερόλεπτα. Περνάει, αφήνει πολύ ωραία πάσα στον Ανδρικόπουλο, δεν θα την κάνει ασίστ εκείνος. Και στη συνέχεια θα πετάξει ο ίδιος την μπάλα εκτός. Θα βάσει από τη μία στο μάτς για τους Γαλάτες. Αν έχουμε αλλαγή και για τους Cavaliers, ο Καζάνης θα περάσει εκτός. Στην θέση του ο Τσιρδήμος. Τσιρδήμος άσχε στον Λαχούλη. Θανασόπουλος. Σακελαρίου. Πιέστηκε, βρήκε την πάσα για τον Σμέτη. Θανασόπουλος θα εκτελέσει, πολύ καλό το σουτ. 26-21. Και έχουμε τώρα time out.
θεματάκι. Ελπίζω να μας ξαναπασχολήσει. 28-23 το σκορ. Στέχνουν 5 οι Γαλάτες, οι οποίοι θα κάνουν και κάποιες κινήσεις από τον πάγκο. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα με τον Λαδά. Θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό, θα σκοράρει. Θα κερδίσει και το φάουλο παίξει των Γαλατών. Ποιος έφυγε γρήγορα στην άλλη πλευρά. 30-23 τώρα. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βόλη. Ο Λαδάς, ο οποίος είναι ήδη στημένος στην γραμμή. Αστοχή στην βόλη του όμως παραμένει το σκορ στο 30-23. Θανασόπουλος. Συρδήμος με πλάτη. Πριν χάσει την ισορροπία του βρήκε την πάσα. Λαχούλης. Δεν πέρασε η πάσα του, Λαδάς έκλεψε. Κάνει την τρίπλα πίσω από την πλάτη. Αλλά στη γωνία Πετχαβάς αφήνει στον Καλούλη. Αλλά και πάλι στον Λαδά, αφού δεν βρήκαν γρήγορη επίθεση οι γηπεδούχοι. Θα πάνε τώρα σε μια οργανωμένη. 9 δευτερόλεπτα. Πετχαβάς θα εκτελέσει. Θα βρεθεί και στο παρκέ, δεν υπάρχει κάτι. Ανασόπουλος αφήνει στον Σμέτη. Θανασόπουλος, 2,5 λεπτά ακόμα στη δεύτερη περίοδο. Λαχούλης προσποιήθηκε, έχει πάνω τον Πετχαβά. Βγαίνει και με δύναμη ο Καζάνας για να του κλέψει. Ακόμα να κλέψουμε από τα πολλά που έχουν κάνει οι Γαλάτες μέχρι στιγμής. Για 2 πόντους στο σουτ του Δούσου. 32-23 πλέον, ξεφεύγουν και πάλι στους 9 πόντους οι γηπεδούχοι. Αλλά κάτω από τα πόδια του Κατσάνα, πολύ ωραία η πάσα. Σακελαρίου τώρα στα 6. Σμέτης για 2 μέσα και αυτό. 32-25. Λαδάς, δυνατή η πάσα του. Δεν μπορέσει να γίνει ο αποδέκτης της ο Δούστος. Έτσι έγινε το λάθος από τους Γαλάτες. Πίσω επιστρέψει το μάτς ο Φραντζεσκάκης. Χριστόδουλου τώρα που πέρασε στο παιχνίδι και πάλι για τους Κουβαλίερς. Στον Καζάνη. Σακελαρίου αμέσως εκτελεί. 32-28. Λαδάς. Γουστός. Φραντζεσκάκης άφησε και πάλι στον Δούστο για να πάρει το τρίποντο αυτός. Βρίσκει σίδερη προσπάθειά του. Παλεύει για το rebound ο Καλούλη. Έχει γίνει το φάουλ από τον Καζάνη. Φάουλ νούμερο 3 αυτό για τους φιλοξενούμενους. Κανένα από την άλλη πλευρά. Λαδάς. Θα το πάρει αφού έχει και χώρο. Δεν πήγε κάποιος πάνω του, δεν τιμώνησε όμως την αντίπαλη άμυνα. Θα βάσα κάνει το πρώτο μαδικό τώρα για τους Γαλάτες. Στα 46,5 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Στο Δούλου. Καλά στον Τσιρδίμο, θέλει να παίξει με πλάτη εκείνος. Τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά από τον Βλαχούλη. Λαδάς, μισό λεπτό ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν οι Κουβαλίες. Δεν το κάνουν όμως τη σωστή στιγμή, γι' αυτό και αντιδράει έτσι ο Καζάνης. Θα πει το καλάθι από τον Λαδά για το 34-28. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή τώρα ο παίκτης των Γαλατών. Στη γραμμή τώρα ο Λαδάς, έτοιμος για την συμπληρωματική βολή του. Yeah.
Αστοχή όμως, παράμε το 34-28 και θα γίνει ακόμα ένα φαουλ καθώς έχασαν πρώτα το rebound του Cavaliers. Και ο Τσιρδήμος είναι αυτός που έκανε το φαουλ τώρα για τον Φραντζεσκάκη, ο οποίος τώρα είναι στη γραμμή. Αυτός ο Φραντζεσκάκης στην πρώτη, 35-28. Και αυτή 36-28. Μια επίθεση 20 δευτερολέπτων τώρα για τους Cavaliers. Καζάνης αυτός τον Χριστοδούλου. Και πάλι πήρε εκείνος με την ωραία συνεργασία του Τσιρδήμου. Δεν βγήκε, δεν ήρθε το καλάθι. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τον Λαδά, ο οποίος θα γυρίσει, θα στοχίσει. Όλο εκεί του Φραντζεσκάκη προλαβαίνει το ρολόι και εκτελεί. Ο Φραντζεσκάκης, ο οποίος θα γράψει το 38-28, με το οποίο θα κλείσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε και πάλι στο Κάρβουνο, όπου ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σαν υπόταχτους Γάλατες και Cavaliers, με τους γηπεδούχους να έχουν σταθερά το προβάδισμα στα χέρια τους από τα μέσα κάπου της πρώτης περίοδου. Τώρα δείχνει 38-28. Με τη σκράταει την ομάδα της στην επίθεση. Συνδήμος θα περάσει, δεν μπορεί να εξοχίσει. Έχει κερδίσει το φάουλ όμως. Ένα φάουλ που θα τον στείλει στην γραμμή των Βολών και ένα φάουλ που είναι το πρώτο για τους Γαλάτες στην τρίτη περίοδο. Νωρίς έγινε το πρώτο ομαδικό. Άλλη. 38-29. Να στοχεί η δεύτερη, παραμένει το σκορ στο 38-29. Στους 8 πόντους τώρα, στους 9 πόντους, με συγχωρείτε, η διαφορά. Χαμογέροντας. Ρουστος. Ανδρικόπουλος από τα δεξιά, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Πέρασε ο Χριστοδούλου, του φύγει μπάλα από τα χέρια. Δεν μπορέσε να την συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Γέροντας τώρα δίνει συνέχεια στο μάτς για τους Γαλάτες, λέει και το σύστημα στους συμπαίκτες του. Σακελαρίου ψηλά για να τον πιέσει. Γαλάνης θα πάρει ένα τρίποντο και θα το βάλει κιόλας. 41-29. Με μία ακόμα τρίποντη εκτέλεση του Γαλάνη στην αναμέτρηση. Σακελαρίου με το δεξί χέρι θα τον πουλήσει μπάλα. Αναπήδηση εκεί και κατέληξε εκτός τελικά. Δημογέροντας. Ο Σακελαρίου έχει φτάσει μέχρι στο κέντρο. Θα τον περάσει ο Δημογέροντας. Πασά. Για να βρούμε μια πανέξυπνη πασά τον Ανδρικόπουλο. Δεν βγήκε σε εργασία. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή τώρα. Μπαλά παραμένει στους ανυπόταχτους Γαλάτες. Ανδρικόπουλος πήρε κατά την αντίπαλη ρακέτα. Κατεβάζει τα χέρια του ο Σμέτης και του κάνει το φάουλ. Δύο βολές τώρα για τους Γαλάτες και για τον Ανδρικόπουλο συγκεκριμένα. Έξω πρώτη. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή, 0-2, δεν πήραν κάτι από εδώ οι Γαλάτες. Λαχούλης. Κρατάει πιεζόμενος από Δημογέροντα, πάει και ο Ανδρικόπουλος για βοήθεια στην άμυνα. Χριστοδούλου, κοντρά στον Τούστο, δυναμικά. Μπήκε στη φάση ο
Τσιρδήμος πρέπει να βρει και τον συμπαίκτη του, τον Χριστοδούλου. Να βλέπω να χτύψε κάποιος πάλι καλά. Έχουμε βολές τώρα για τους κουβαλίρες με τον Σακράριον και με τον Τσιρδήμο. Με συγχωρείτε, να είναι στη γραμμή. Μέσα η πρώτη. Σαράντα ένα τριάντα. Ευστοχή και στην δεύτερη, 2 στους 2. Για το 41-31. Τιμογέροντας. Ωραία, εξαιρετική ασίστ του Τιμογέροντα. Έδωσε έτοιμο καλάθι στον Λούστο, γι' αυτό και τον δείχνει ο συμπαίκτης του. Πολύ όμορφη συνεργασία εδώ. Για το 43-31. Χριστοδούλου, τα δεξιά, θα εκτελέσει εύστοχα. Αδρικόπουλος είδε τον Γαλάνη, ο οποίος έχει φύγει, τον Γαλούλη με συγχωρείτε, ο οποίος έχει φύγει μπροστά. Μπήκε η άμυνα, θα βρει και το χέρι του αντιπάλου στη συνέχεια ο Γαλούλη. Και θα κάνει το δεύτερο, το τρίτο με συγχωρείτε, ομαδικό για τους Γαλάτες. Στο Δούλου άφησε στα δεξιά στον Σμέτη, πήρε το σούτ εκείνος. Μάζεψε ο Δούστος και καθάρισε το rebound. Μογέροντας, σταματάει εκεί λίγο προς από το κέντρο. Στο Δούλου τον πιέζει. Πυροκαλούλη γύρισε, δεν βρήκε στόχο. Στο έδαφος ο Ανδρικόπουλος. Συνεχίζεται το μάτς με τον Τσιρδήμο. Ακόμα ένα σπίτι των Γαλατών στο έδαφος, αλλά δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Σμέτης για τρεις, εύστοχος. 43-34. Ενώ έχουμε και παρατήρηση για time out. Σε κάποιον παίχτη των Γαλατών τώρα. Στους 9 πόντους πλέον πλησιάζουν οι Cavaliers. Γέροντας Παλούλη. Ανδρικόπουλος πήρε, εκτέλεσε έρβολη προσπάθεια. Τα έχει αλλαγή τώρα ο Ανδρικόπουλος. Θα περάσει εκτός, όπως και ο Δούστος. Ρατζεσκάκης και Καζάνας τώρα στο ματς για τους ανυπόταχτους Γαλάτες. Σμέτης. Με τον Τσιρδήμο, του δίνει και πάλι εκείνος. Σακελαρίου για 3. 43-37. Στους 6 πόντους πλέον πλησίασαν οι Cavaliers. Τιμογέροντας. Βάλα στον Καζάνα. Ήρθε και πήρε χέρι με χέρι ο Καλούλη. Μπορέσαν να ευστοχήσουν όμως εδώ οι Γαλάτες. Ευκαιρία για τους Cavaliers να μειώσουν κι άλλο. Το φάουλ το έχει κάνει ο Γαλάνης. Περχαβάς επέστρεψε τώρα για τους Γαλάτες. Πήρε την θέση του Καλούλη. Φτάνει κοντά ο Χριστοδούλου, του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Λαδάς. Βάζει για τους Γαλάτες. 43-37 το σκορ. Λαδάς και πάλι στον Λαδά. Έρχεται να του δώσει το σκριν, πάει αντίθετα όμως ο Λαδάς, ο οποίος θα σταματήσει, κρατάει την ισορροπία του και βρίσκει ένα δύσκολο καλάθι. Για το 45-57 των Γαλατών, ενώ που μπήκαμε στο τελευταίο πενταλεπτό της τρίτης περίοδου. Γίνει το κλέψιμο, Λαδάς ξεφεύγει. Κάνει τους άσκους τώρα μπροστά, Μπετχαβάς. Παίρνει τα βήματα, προσπάθησε να πασάρει. Θα μπορούσε να τελειώσει και ο ίδιος την φάση, δεν έχει βρει κάποιος παίκτης των Cavaliers όπως λέει ο ρέφερι.
Γιατί η κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Καζάνης και Αθανασόπουλος τώρα επιστρέφουν για τους Cavaliers. Με τον Αθανασόπουλο τώρα να αφήνει στον Καζάνη. Σμέτης θα το πάρει και θα το βάλει κιόλας. 45-40. Στους 5 πόντους πλέον πλησιάζουν οι Cavaliers με την τρίποντη αυτή εκτέλεση του Σμέτη. Λαμπάς. Κάνω το Καζάνης. Θα του κάνει το φάουλ. Έχει γίνει χαμηλά όπως λένε οι διαιτητές. Γι' αυτό τώρα πάει στην επαναφορά ο Φωτού. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Cavaliers. Λαδάς το θέλει το σουτ, θα το πάρει και θα το βάλει. 48-40. Θανασόπουλος. Παίνει στον Καζάνη, παίρνει ξανά ο Θανασόπουλος. Σαν Κελαρού δεν ήταν και τόσο καλό το σουτ του. Ανεβάζει ταχύτητα, αυτό στον Φραντεσκάκη, μπάλα έξω, Φώτου αστοχή για τρεις. Φεύγει μπάλα όμως από τα χέρια των Cavaliers, ο οποίος θα κάνει ακόμα ένα λάθος. Φτάνει κοντά και θα πετύχει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι ο Λαδάς. Για το 50-40. Λαδάς ο οποίος προσφέρει συνεχόμενα στις τελευταίες επιθέσεις για τους Γαλάτες, οι οποίοι ξεφεύγουν και πάλι στο συνδεκά. Σμέτης, Καζάνης, ο Τσουτζίμος έχει πάρει καλύτερη θέση από τον Φραντζεσκάκη. Θανασόπουλος είναι ολομόναχος, θα εκτελέσει και θα το βάλει στη λήξη του χρόνου. 50-43. Αρκετές τρίποντες εκτελέσεις τα τελευταία λεπτά και από τις δύο ομάδες. 2.45 ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Λαδάς στα 7. Φίλε και πάλι στα 4 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει, δεν θα μπει αυτή τη φορά. Θανασόπουλος σταματάει την τρίπλα. Καζάνης θέλει να ξεφύγει από την πίεση, θα γίνει το φάουλ, το οποίο είναι το πέμπτο για τους Γαλάτες, και έτσι έχουμε βόλες για τον Καζάνη. Ένα φάουλ αχρίαστο τώρα για τους γηπεδούχους. Έξω πρώτη βολή όμως από τον Καζάνη, παραμένει το σκορ στο 50-43. Χάνει και την δεύτερη. Μαζεύει όμως ο Τσιρδήμος. Προστατεύει την μπάλα Θανασόπουλος. Σμέτης στα 5 δευτερόλεπτα. Καζάνης από αρκετά μακριά. Δεν είναι καλή επιλογή, ούτε και η εκτέλεση. Θα γίνει και το φάουλ στη συνέχεια τον Αθανασόπουλο. Φάουλ νούμερο 3 αυτό για τους Cavaliers. Στο πλάι τώρα η μπάλα για τον Λαδά, ο οποίος επαναφέρει. Μουγγέροντας οργανώνει. Πήγαμε και στο τελευταίο δίλεπτο. Στην τρίτη περίοδο πάντα. Λαδάς μπλέχτηκε ανάμεσα στο Μπούγιο. Ο Φώτου συνεχίζει να στόχησε για δύο. Με συγχωρείτε ο Καζάνας. Νέο σούτ αστοχή από τον Γαλάνη. Καθαρίζει την φάση ο Καζάνης. Συρδήμος κάτι μπροστά της Cavaliers. Πέφτει πάνω το Γαλάνης που κάνει το φάουλ. Και θα τον στείλει και στις βολές, καθώς σου υπενθυμίζω πως έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από τους ανυπόταχους Γαλάτες. Ο Χριστόδουλου επιστρέφει το μάτι τώρα για τους Cavaliers. Μέσα η βολή για το 50-44. Δεν είναι τέλος ο Αϊκόρας.
Βάζει και την δεύτερη για το 50-45 ο Τσιρδίμος. Ημογέροντας εκτελεί με για 3 στο σούτ, αλλά και άστοχο επίσης. Καζάνης. Αναστόπουλος αφήνει δίπλα του και πάλι στον Καζάνη. Στο Δούλου δεν μπορεί να ξεφύγει από τον Τιμογέροντα, ο οποίος θα κλέψει κιόλας τώρα, πολύ καλή άμυνα. Τιμογέροντας φεύγει στην άλλη πλευρά. Η χειρήμια παρακινδυνευμένη, πάσα την κατάλαβε ο Αθανασόπουλος, δεν μπορείς όμως να κλέψει και έτσι η μπάλα παραμένει στους Γαλάτες. Τιμογέροντας. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Κατσάνας εναντίον Αθανασόπουλου, αφήνει έξω, Γαλάνης θα εκτελέσει, αδύναμο το σουτ. Και η άμυνα, 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Τσιρδίμος άσε τον Αθανασόπουλο, γυρίζει μπάλα για να φτάσει στον Σμετή. 99 δευτερόλεπτα. Αθανασόπουλος, 9 τώρα για τους Κουβαλίρς. Καζάνης θα το πάρει από εκεί. Καν Στεφάνη Βάλα ζητάει και συγγνώμη για την επιλογή του από τους συμπαίκτες του, καθώς απέμεινε λίγος χρόνος ακόμα για τους Κουβαλίες. Μπορούσαν να βρουν ένα καλύτερο σουτ. Λαδάς. Επίσης 4 δευτερολέπτων ανάμεσα στα 2 χρονόμετρα. Θα δέχει το φαουλό Λαδάς. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Κουβαλίες. Καθώς αυτό είναι το 4ο ματικό. Λαδάς στα 10, 8 για την επίθεση. Λαδάς κρατάει, 3-2 θα πάρει ο ίδιος την εκτέλεση. Αλλά στο σίδερο Φραντζεσκάκης προλαβαίνει, δεν το βάζει όμως. Έτσι τελειώνει το 3ο δεκάλεπτο. Με το σκορ στο 50-45. Ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο του μάτς με 5 πόντους να χωρίζουν τις δύο ομάδες στο 50-45. Το σκορ σταθερά μπροστά οι ανυπόταχτοι Γαλάτες από το πρώτο δεκάλεπτο. Είναι για την επίθεση τώρα με την οποία ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο. Λαδάς θα γυρίσει, θα χάσει όμως την μπαλά. Σμέτης. Αζάνης. Ο Αθανασόπουλος δεν διστάζει να εκτελέσει, δεν είναι καλή όμως η εκτέλεση του. Δημογέροντας. Λαδάς και πάλι στον Δημογέροντα. Δεν βγήκε η συνεργασία με αυτή την πάσα πίσω από την πλάτη του Δούστου. Σμέτης. Κατζεσκάκης βγήκε μπροστά από τον Τσιρδίμο, ο οποίος έχει βρεθεί στο έδαφος, πιεζόμενος κιόλας, δεν μπόρεσε να βρει κάποιο συμπαίκτη. Κρατάς. Φεύγει στην άλλη πλευρά, φτάνει στο lay-up και σκοράρει κιόλας, 52-45. Σμέτης. Ανεβάζει για τους Κουβαλίες, με 8-40 ακόμα να απομένουν για το φινάλε του μάτς. Γυρίζει ο Τσιρδίμος, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Δημογέροντας. Παλά έξω στον Λαδά. Στο Δούλου μένει μπροστά του. Πάει ο Δούστος να δώσει το screen. Σμέτης τώρα μπροστά από τον Λαδά. Θα σηκωθεί αυτός, δεν μπορεί να το βάλει. Θανασόπουλος. Ο Καζάνης. Στο Δούλου πολύ ωραία προσπίση, πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Έστειλε τον αντίπαλό του ο Χριστοδούλου και έμεινε μόνος εκεί για να εκτελέσει ανενόχλητος. Πολύ όμορφη γίνηση του, 52-47 τώρα. Λαδάς. Ζήτησε ο Δημογέροντας, εκτέλεση είναι για δύο, το σουτ πάταγε. Αλλά το βάλε κιόλας, 54-47.
να θα γίνει. Το πείστε τώρα, δεν το ξάνει. Έχουμε για τέχνη και ποινή. Τώρα στους... Απίστευτα ποινή. Κουβαλίες. Έτσι μια στιγμή έντασης. Στη γραμμή τώρα ο... ο Δημογέροντας. Αυτός συνεχίζει τη δράση. 7,5 λεπτά ακόμα. Με τις άξεις τον Τσιρδίμο, ο οποίος θα γυρίσει με το δεξί, δεν μπορεί να βρει μια καλή εκτέλεση. Λαδάς, μακρινή πάσα για τον Καζανά. Καναπώνει ο ίδιος και πάλι την μπάλα και αφήνει έξω. Λαδάς, ωραία στριφογυρίζει, δεν θα βρει όμως το καλάθι. Μαζεύει ο ίδιος, νέα 14 επίθεση για τους άσπρους. Βούστος για 3, κακό το σούτ, Καζάνας στα 7 δευτερόλεπτα. Παραμένουν στην επίθεση Γαλάτες, ακόμα μια προσπάθεια άστοχη και αυτή. Σε ρίχαμε ένα καλάθι εδώ από τους Γαλάτες. Στο Δούλου φτάνει μέχρι το τέλος, βρήκε την μπάλα νομίζω και όλα στο Γαλούλη. Λαδάς. Βρήκε τον Βούστο, πολύ ωραία η πάσα του Καζάνα. Για το 57-47. Ξεφεύγουν και πάλι στο συν 10 οι παίχτες των Γαλατών. Στρογγυλά, στρογγυλά και πάλι η διαφορά στους 10 πόντους. Σμετής εκτελεί υποπίεση, βρίσκει στο σίδερο η μπάλα. Δίνει τη μάχη του εκεί ο Τσιρδίμος και βγαίνει νικητής. Σακελαρίου στον Χριστοδούλου. Καζάνης βρέθηκε συμπαίκτης. Ο Σακελαρίου θα πάρει ένα σουτ, δεν είναι καλό όμως. Παλεύει ο Τσιρδίμος, κρατάει μέσα την μπάλα, αλλά βρίσκει αντίπαλο. Λαδάς. Τελείο Καλούλη. Είναι άστοχο το σουτ. Στο Δούλου. Με φάουλ τώρα. Εντάξει. Έχουμε και διακοπή τώρα για το time out. Πέντε και 28 ακόμα. Θα απομένουν στην αναμέτρηση για το φινάλε της. Σκορ στο 57-47 με τους Γαλάτες να έχουν στα χέρια τους μια διαφορά 10 ποντών. Καζάνας άφησε έξω, πήρε το σουτ ο Ανδρικόπουλος, το οποίο ήταν άστοχο. Σακελαρίου. Μπαλά έξω ξανά, Σμέτης είναι εκεί. Πέρασε ο Σμέτης, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Κρατάει όμως ο ίδιος, νέα 14 δευτερόλεπτα. Του φύγει η μπάλα, προσπαθεί ο Χρυσόδουλου να διορθώσει την κατάσταση, κράτησε. Καζάνης θα το πάρει από εκεί, με γαμπλό πήγε. Δεν του βγήκε όμως η φάση. Τα ηρεμία ο Δημογέροντας, δεν υπάρχει και λόγος για βιασύνες τώρα. Βερικόπουλος. Να γίνει το φάουλ τώρα επάνω στον Καζάνα. Το έχει κάνει ο Τσιρδίμος. Πεθάβας επιστρέφει. Α, τι μισάμε τους φαντάκες. Δημογέροντας το σκέφτηκε, λίγο το πήρε τελικά και το βάλε. 60-47 στους 13 πόντους πλέον οι Γαλάτες. Τους κουβαλίες από την άλλη να δείχνουν να μην μπορούν να αντιδράσουν τις τελευταίες φάσεις.
Έχει και ένα εντελώς αστοχή του Τσιρδίμου. Τα πόδια στις παπούτσες. Μογέροντας, κατεβάζει και πάλι αργά αργά. Γαλάνης γυρίζει και αστοχή μέσα και αυτό. 62-47, τα χέρια τώρα είναι κάπως πιο ελαφριά. Με Γαλατών, θα πιο εύκολα λύσεις. Ενώ θα γίνει και το φαουλ στην συνέχεια. Καζάνης. Πύρος Ακελαρίου σηκώνεται αστοχή. Γέροντας κάτι μπροστά τώρα τους άσπρους. Τα βάσα αφήνει και πάλι στον Δημογέροντα. 3-20 ακόμα στο μάτς. Φώτου. 9 δευτερόλεπτα ζητάει την μπάλα ο Καζάνας. Εκείνον θα πάει. Είναι αποστάρι, γυρίζει αστοχή. Ζητάει ο Ανδρικόπουλος. Δεν πήρε κάτι σπέκτο του Βαλίερς. Τα βάσα σηκωθεί. Αστοχή όμως και πάλι δίνει τη μάχη στον Ανδρικόπουλος. Καθαρίζουν αυτή τη φορά οι μπλε. Και θα γίνει και το φαουλ στον Σακελαρίου. Τρία παραφορά οι Cavaliers, τελευταίο τρίλεπτο ακόμα. Στο Δούλου. Σμέτη στο πήρε το σουτ. Μαζέψε ο Καζάνας. Πάσα τώρα για τον Φώτου, γρήγορη επίθεση των Γαλατών, χωρίς αποτέλεσμα. Σμετής. Πήρε ο Τσιρδίμος, τσεκάρει τις επιλογές του. Λέγει τον Βλαχούλη, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. 62-50. Θα πονάει τώρα, λες. Μογέροντας. Πήρε ο Πετχαβάς και εκτελεί κιόλας, αλλά είναι αδύναμο το σουτ του καταλήγει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Δύο λεπτά ακόμα μας χωρίζουν για το φινάλε. Σου ήταν ενόχλητο από τον Χριστοδούλου, το βάζει. 62-53. Ρίχνουν τη διαφορά σε 9 τώρα οι Cavaliers. Και έτσι έχουν το time out από τους Γαλάτες. Συνέχεια στο μάτς, 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Στο 62-53 βρισκόμαστε. Χαβάς. Λέει και πάλι. Σηματάει την τρίπλα, βρήκε τον Γαλάνη. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον συμπαίκτη του. Μπετχαβάς θα εκτελέσει για τρεις από την κορυφή. Μαζεύει όμως ο Καζάνας. Συγκρατεί και την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Φώτου στον Ανδρικόπουλο η μπάλα. Δεν έχει βάλει πλάτη, γυρίζει αστοχή. Πάσα. Καζάνας. Κατοχή. Είναι για τους Cavaliers. Στο Δούλου. Θα πάει τώρα στην γραμμή. Αυτός δέχτηκε το φαουλ στο 62-53. Υπερθυμίζω βρισκόμαστε. Η διαφορά έχει πέσει σε μονοψήφιο. Ωστόσο η κλεψίδρα αδειάζει. Νομίζω από εκεί. Νομίζω. Στα 2.54 τώρα. Θέλει την δεύτερη, θα τη χάσει. Ο rebound στα χέρια των άσπρων. Φώτου. Τον Πετχαβά. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ανδρικόπουλος. Έτσι είναι οι Cavaliers. Θα γίνει τελικά το λάθος. Στο
52,1, έχει σταματήσει το ρολόι. Θα γίνει το φάουλ από τον Μπετσαβά. Είναι το τέταρτο αυτό των Γαλατών. Θα το επόμενο, θα έχουμε βολές για τους κουβαλιές. Αυτός διάδρομος δεν τον εκμεταλλεύτηκε αρχικά, μαζεύει ανάμεσα από τρεις, κλείνεται, αφήνει έξω, ο Καζάνης θα εκτελέσει για τρεις, κακό το σουτ, χαμένη ευκαιρία εδώ για τους Cavaliers, οι οποίοι βλέπουν τις ελπίδες τους πλέον να εξανεμίζονται, τελευταίες ελπίδες που υπήρχαν. Κράτουν οι Γαλάτες για να πέρασουν για τα δευτερόλεπτα. Έχουν συμβαστεί πλέον οι Cavaliers με την ήττα. Μπάλα στον Φώτου, αστοχή, 14 δευτερόλεπτα ακόμα, τελευταία Ανδρικόπουλος θα γραμμώσει. Θα κάνουν και επίθεση οι Γαλάτες, να δούμε. 8 δευτερόλεπτα θα σηκωθεί ο Γαλάνης, αστοχή. Για να πόνει την μπάλα ο Καζάνας, 2 δευτερόλεπτα, 1. Γαλάνης θα προλάβει το ρολόι, αστοχήσει, δεν μετράει. Και τελειώνει έτσι το μάτς, νίκη λοιπόν για τους Γαλάτες, στο 7-3 θα πάνε, ενώ οι κουβαλίες θα πέσουν στο 3-7. Το σκορ στο 62-54.